Να κρατάτε την πίστη σας. Όμως παντού ο κόσμος δεν έχει την ίδια πίστη. Και τι κάνουμε, παρακαλούμε τον Θεό να μας κρατήσει ενωμένους μέσα στην ζωή. Και το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Δηλαδή, εμείς οι όλοι που ανήκουμε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, εδώ και ένα αιώνα, με τους Πατριάρχες τους παλαιούς, σκέφτηκε ότι έπρεπε να δώσει ένα μήνυμα μέσα στον κόσμο, μέσα σε αυτούς τους μεγάλους που είναι χωρισμένοι από μας, να κάνουν την προσπάθεια να έρθουν σε ένα διάλογο με όλη την Ορθοδοξία για να συζητήσουν μαζί μας, για να αποκαλυφθεί επιτέλους η αλήθεια και να ομονιάσουμε όλοι μαζί μπροστά εις τον Θεό. Ένας αιώνας ολόκληρος. Μια σύνοδος που κατέληξε προ 2-3 ετών στην Κρήτη ήταν μια έκφραση αυτή τη θελήσεως της Ορθοδοξίας να μιλήσει προς όλον τον κόσμο για την αλήθεια αυτής της Ορθοδοξίας. Κάναμε ό,τι κάναμε. Η Σύνοδος έγινε. Τα αποτελέσματά της βγήκαν. Τα σημεία της διαφοράς μας πάλι ξαναβγήκαν.
η έννοια των ανθρώπων σε ορισμένες στιγμές εκυριάρχησε και βλέπουμε ότι δεν κατάλαβαν ακόμα το μήνυμα αυτό το οποίο μας στέλνει ο Θεός της ενότητας. Ο Πατριάρχης μας όμως και εμείς όλοι πρέπει να μένουμε συγκεντρωμένοι πάνω σε αυτή μας την προσπάθεια. Να έχουμε μέσα μας όλες τις αρετές που μας διδάσκει ο Χριστός για να μπορέσουμε να τον πλησιάσουμε στην αγιοσύνη του. Να λοιπόν οι χειρονομίες των ανθρώπων πόσο πρέπει να μας επηρεάζουν. Να απαλλάξουμε τους εαυτούς μας αγαπητοί μου χριστιανοί από όλα μας τα πάθη. Διότι με το πάθος δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην αγιότητα. Και θα μου πείτε, δεν θέλουμε να είμαστε άγιοι, εμείς αμαρτωλοί είμαστε, μα όλος ο κόσμος αμαρτωλός είναι. Η αμαρτία έρχεται μετά από την αγιότητα. Η αγιότητα νικά την αμαρτία. Γίνεστε άγιοι όπως εγώ, άγιος ημίει ο Χριστός. Να λοιπόν, πού πορευόμαστε. Να που πορεύεται το νησί μας. Να που ο αγαπητός Ναθαναήλ ευρίσκεται κοντά σας με όλη τη δύναμη της ψυχής του να σας καθοδηγεί πάντα μέσα στην αλήθεια του Ευαγγελίου, στην αλήθεια του Χριστού. Να σας περιποιείται, να σας αγαπά, να οικοδομεί πάνω σε αυτό το νησί νέα ιδρύματα που μας εψυχώνουν, νέες εκκλησίες, νέα μοναστήρια, η Αγία Μελό και όλα τα άλλα τα μοναστήρια τα οποία λειτουργούν κάθε φορά που η μνήμη των Αγίων μας το επικαλούν. Και να που τώρα, σε αυτό το χώρο, σε αυτό το ψηλό βουνό, ερχόμεθα απόψε πολυπληθείς όλοι εμείς οι χριστιανοί να γιορτάσουμε τους Αγίους μας, τους Αγίους της Δωδεκανήσου. Αυτοί οι Άγιοι που μας φυλάσσουν, αυτοί οι Άγιοι που μας εμπνέουν, αυτοί οι Άγιοι που μας καθησυχάζουν και μας φέρνουν κοντά στον Χριστό. Ευχαριστώ, Άγιοι αδελφέ, που μου δώσατε και απόψε την ευκαιρία να πω αυτά τα λίγα λόγια. Λόγια που βγαίνουν μέσα από την καρδιά και λόγια που απευθύνονται στα παιδιά της ΚΟ, σε εσάς τους αγαπητούς αδελφούς και αδελφές, να είστε πάντοτε ευλογημένοι και ο Θεός να σας χαρίζει κάθε χαρά, κάθε ευτυχία, να μένετε μέσα στον κύκλο της Εκκλησίας αλυσοδεμένοι ο ένας με τον άλλον, να ψηφείτε όσα συμβαίνουν γύρω μας, γιατί θα συμβαίνουν πάντοτε γύρω μας, και να μένετε πάντοτε ισχυροί, να υπομένετε ό,τι στέλνει ο Θεός πάνω στην γη και μέσα στις κοινωνίες μας. Άγιε αδερφέ, σε ευχαριστώ και με πολύ αγάπη σε ασπάνω. Εμείς σας ευχαριστούμε, Γέροντα, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα, Αγκύρας, Κύριε, Κύριε Ιερεμία. Και θέλω να πω ακόμα μια φορά πως είμαστε όλοι εδώ οι πατριώτες σας. Όσοι κατοικούμε στην Ιερά Μητροπολή Κο Γεννησίρου, υπερήφανοι για σας. Ήμασταν υπερήφανοι που βρισκόσασταν και κατευθύνατε τα πράγματα, τα θεολογικά, στο Σαββεζή, στη Γενέβη, τόσα χρόνια σαν Μητροπολίτης Ελβετίας. Είμαστε υπερήφανοι για την καινούργια σας νευραλγική θέση, που είναι μια θέση στηρίξεως του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου και της Εκκλησίας μας. Και σας παρακαλούμε να μην σταματήσετε να ευλογείτε και εσείς τον κλήρο και τον λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Κοκκινησίρου και εμένα. Σας παρακαλώ πολύ να προσεύχεστε, να ευλογήσετε εδώ τους προσκυνητές που ήρθαν σήμερα εδώ για τη μνήμη των Ενδωδεκανήσου Αγίων, να ευλογήσετε τον κλήρο και τον λαό, να ευλογήσετε την ομάδα των Μαύρων Λύκων που ανίστακτα εδώ εργάζεται, κυρίως να ευλογήσετε τον κύριο Δανελάκη, τον Μιχάλη και την οικογένειά του, όλη την οικογένεια και την οικογένεια που προέρχεται από την μητέρα του και τον πατέρα του, αλλά και την οικογένεια που απέκτησε με τη σύζυγό του, να τους ευλογήσετε για να μπορούν να εργάζονται, να συνεχίσουν να προσφέρουν. Εμείς συνεχίζουμε να είμαστε υπερήφανοι, σας αγαπούμε και αισθανόμαστε πολύ ασφαλείς που είστε εδώ και μας προστατεύετε. Πολλά, πολλά, πολλά τα έτη όλων σας. Να συμπληρώσω, δεν αναφέρθηκα στους λύκους όπως ονομάζονται αυτοί και ευχαριστώ που τους αναφέρατε εσείς. Πράγματι είναι αξιοθαύμαστα αυτά τα παιδιά μας εδώ πάνω που εργάζονται και μας προσφέρουν αυτό το υπέροχο θέαμα
το οποίο ζούμε απόψε. Βλέπουμε τον ορίζοντα, είδαμε τη δύση του ηλίου, ψάλαμε το φως ηλαρών, βλέπουμε τη θάλασσα απέναντί μας, βλέπουμε ακόμα και πιο μακριά τα νησιά μας που υπάρχουν. Υποψιάστηκα και μου το υπενθύμισε ο Άγιος Αδελφός πιο μακριά, βλέπουμε και τα ίμια, όλα τα βλέπουμε μπροστά μας, όλα είναι στα χέρια μας. Και τα ίμια τότε που έγιναν ήταν μια σύραξη, ένας ανταγωνισμός μεταξύ των δύο λαών, αυτών που βρίσκονται απέναντι και αυτών που βρισκόμαστε εδώ. Τι να κάνουμε, θα υπομένουμε όσα μας στέλνει ο Θεός, αλλά θα απομένουμε πάντοτε με πίστη και η πίστη θα μας καθοδηγεί. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς, ευλογία Κυρίου προς όλους. Πανηγύρι είναι σε εξέλιξη. Εδώ έχετε ετοιμάσει όλα τα καλά για να κεράσετε τον κόσμο που έχει παρευρεθεί. Τι ακριβώς έχετε φτιάξει? Έχουμε κάνει χοιρινό λεμονάτο με πατατούλα λεμονάτη, σαλατούλα, φέτα και καρπουζάκι στο τέλος. Μάλιστα. Και όλα αυτά εδώ, έτσι, πόσα άτομα τα έτσι έχετε? Συνήθως από 600-700 άτομα εκεί. Θεΐζετε όλους? Όλους και περισσεύει πάντα. Όλα καλά. Εδώ πόσα άτομα έχουν βοηθήσει στην κουζίνα? Έχουμε μεγάλη ομάδα. Είμαστε γύρω στα 10 άτομα σε σύνολο. Και όλα βγαίνουν. Κάθε χρόνο έτσι εδώ? Ναι, κάθε χρόνο. Είμαστε εδώ στο συγκεκριμένο πανηγύρι. Είμαστε εδώ και στον προφήτη Ζαχαρία. Είμαστε ίδια ομάδα. Ίδια ομάδα ενδράσει. Ενδράσει πάντοτε. Ωραία, ο Βελίξ, βοήθειά σας σε όλο τον κόσμο, υγεία, ευτυχία και ειρήνη.